Στο σύγχρονο κόσμο του διαδικτύου, κανείς δεν είναι ασφαλής. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τις 8 κορυφαίες κυβερνοαπειλές για το 2024. Νούμερο 1. Social Engineering. Η κοινωνική μηχανική παραμένει μια από τις πιο επικίνδυνες hacking τεχνικές για την κλοπή δεδομένων και credentials εργαζομένων, κυρίως επειδή βασίζεται στο ανθρώπινο λάθος. Οι επιτιθέμενοι μπορούν πιο εύκολα να ξεγελάσουν έναν άνθρωπο από το να παραβιάσουν ένα σύστημα ασφαλείας. Νούμερο 2. Παραβίαση συνεργατών προμηθευτών. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου επιλέγουν συχνά την παραβίαση λιγότερο προστατευμένων δικτύων, που ανήκουν σε τρίτα μέρη, αλλά που έχουν προνομιακή πρόσβαση στον πρωταρχικό στόχο του hacker. Το 2023, οι παραβιάσεις τρίτων έγιναν αρκετά πιεστική απειλή, καθώς οι εταιρείες στρέφονταν όλο και περισσότερο σε ανεξάρτητους εργολάβους για να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Νούμερο 3. Λάθη διαμόρφωσης. Ακόμη και τα επαγγελματικά συστήματα ασφαλείας μπορεί να περιέχουν τουλάχιστον ένα σφάλμα στον τρόπο εγκατάστασης και ρύθμισης του λογισμικού. Οι hackers εκμεταλλεύονται τα σφάλματα προς όφελός τους και παραβιάζουν συστήματα. Νούμερο 4. Κακό cyber hygiene. Το cyber hygiene αναφέρεται στις πρακτικές ασφαλείας σχετικά με τη χρήση τεχνολογίας, όπως η αποφυγή δημόσιων δικτύων Wi-Fi και η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης. Δυστυχώς, πολλοί εργαζόμενοι δεν εφαρμόζουν αρκετά μέτρα προστασίας. Για παράδειγμα, δεν αλλάζουν τα passwords μετά από μια παραβίαση, χρησιμοποιούν τους ίδιους κωδικούς σε πολλούς λογαριασμούς, δεν χρησιμοποιούν password managers και δεν εφαρμόζουν έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων. Νούμερο 5. Ευπάθειες στο cloud. Σύμφωνα με την IBM, οι ευπάθειες στο cloud έχουν αυξηθεί κατά 150% τα τελευταία 5 χρόνια. Οι νέες εξελίξεις στην ασφάλεια cloud περιλαμβάνουν την υιοθέτηση του Zero Trust Cloud Security Architecture, όπου εφαρμόζονται οι απαιτούμενες επαληθεύσεις σε κάθε βήμα και με κάθε είσοδο. Νούμερο 6. Ευπάθειες φορητών συσκευών. Με την πανδημία COVID-19, άρχισαν να χρησιμοποιούνται όλο και πιο πολύ οι φορητές συσκευές. Ωστόσο, τα κενά ασφαλείας των φορητών συσκευών έχουν αυξηθεί, με τους hackers να τις στοχεύουν μέσω ευπαθειών και κακόβουλων εφαρμογών. Νούμερο 7. Internet of Things. Σήμερα, τα περισσότερα σπίτια διαθέτουν τουλάχιστον μια έξυπνη συσκευή. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι κυβερνοεγκληματίες άρχισαν να στοχεύουν όλο και περισσότερο έξυπνες συσκευές ή συσκευές Internet of Things. Οι ερευνητές προβλέπουν ότι ο αριθμός των έξυπνων συσκευών θα αυξηθεί σημαντικά, δημιουργώντας ένα ακόμη ευρύτερο δίκτυο σημείων πρόσβασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση προσωπικών και εταιρικών συστημάτων. Νούμερο 8. Ransomware. Οι επιθέσεις ransomware εξακολουθούν να αποτελούν μια σημαντική απειλή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται η τακτική του διπλού εκβιασμού, που σημαίνει ότι οι hackers κλέβουν δεδομένα πριν κρυπτογραφήσουν τα συστήματα. Έπειτα, ζητούν από τα θύματα λύτρα για το ξεκλείδωμα των αρχείων και την επιστροφή των δεδομένων. Εναλλακτικά, απειλούν να διαρρεύσουν τα κλεμμένα δεδομένα. Οι επιθέσεις ransomware γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, με τους hackers να εφαρμόζουν συνεχώς νέες τεχνικές.